Παιδιά, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Συμβούλιο Αποχώρησης. Σήμερα, ένας από τους 4 υποψήφιους θα αποχωρήσει από το Survivor All-Star. Θα είναι η πρώτη ουσιαστικά αποχώρηση μέσω της κανονικής διαδικασίας, γιατί είχαμε και την οικειοθελή αποχώρηση της Βρυσίδας Ανδριώτου. Πριν φτάσουμε στην ανακοίνωση του αποτελέσματος, να έρθω λιγάκι στην κόκκινη ομάδα, που βλέπω μια μικρή αλλαγή, σαν να έχει γύρει λιγάκι το Συμβούλιο. Νομίζω ότι έχουμε πάρει και πάλι τα κιλά μας πίσω. Νίκο Μπάρτζη. Μπα, εγώ το βλέπω το σορτσάκι να επιπλέει. Επιπλέει, ναι. Παρ' όλα αυτά, είχαμε τροφή σήμερα. Είχε φαγητό. Περισσότερο καρύδα είχε και λίγο γεύση φακής και ρύζι. Φτιάξαμε κάτι ωραίο. Μας γέμισε λίγο το στομάχι. Άλλαξε και η ψυχολογία. Εντάξει. Καλά είμαστε, θεωρώ. Καλά είμαστε. Από ψυχολογία. Ευρυδίκη, καλύτερα τα πράγματα σήμερα σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, φυσικά. Ναι, ήμασταν τυχεροί, γιατί κερδίσαμε ένα έπαθλο που είχε αρκετό ρύζι και ήμασταν και τυχεροί που πήραμε και ρύζι στην καλύβα μας. Ωστόσο, εμένα το δικό μου μυαλό είναι στους απέναντι. Ειδικά στη Μαργαλένα που την είδα να κλαίει, τελείωσα. Αλλά ναι, εντάξει, έχουμε γεμίσει λίγο. Η κοιλιά μας γέμισε. Αλλά είναι πάρα πολύ στενάχωρο αυτό που περνάνε τα παιδιά απέναντι. Λοιπόν, να έρθω και στα παιδιά απέναντι. Καρολίνα. Μόνο η ψυχή μιλάει αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο ούτε ρέθισμα, ούτε συναίσθημα, ούτε κάτι που μπορεί να το ορίσει ως άνθρωπος. Υπάρχει μια ψυχή που είναι μια οντότητα. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό. Το μόνο που μπορώ να πω θετικά σε όλο αυτό, που μας συμβαίνει, ότι έχουμε ένα τον άλλον και όταν πέφτει πολύ ο ένας, έρχεται ο άλλος και τον ανεβάζει και γινόμαστε λίγο ένα ασανσέρ όλοι μαζί. Για να έρθω στον Ηλία, ο οποίος είναι και 2 μέτρα παλικάρι. Ηλία. Ακούω την αντίπαλη ομάδα να λέει ότι γέμισε στο μάχη και μου φαντάζει κάτι πάρα πολύ μακρινό. Δεν έχω χάσει μέρες, οποιαδήποτε αίσθηση γενικά του χώρου χρόνου. Τάκη. Κινούμεθα με τόσο αργούς ρυθμούς πλέον, που απορώ πόσο θα αντέξουμε. Οι μυς μας ήδη έχουν ατροφήσει, η σωματική κόπωση είναι μεγάλη και μόνο όπως είπε και η Καρολίνα πριν, λειτουργούμε μόνο με ψυχικά αποθέματα. Τι να πω, δεν ξέρω Γιώργο, ειλικρινά. Δηλαδή, πραγματικά θέλω να μας βοηθήσει ο καλός Θεός να μας δώσει δύναμη, ώστε στο επόμενο αγώνισμα να έχει και έπαθλο κάτι, φαγητό, δεν ξέρω οτιδήποτε, πρέπει να φάει η ομάδα, Γιώργο. Υπάρχει θέμα σοβαρό πλέον. Το τελευταίο συμβούλιο ήταν ανατρεπτικό για όλους μας, ακόμη και για μένα. Δεν περίμενα ότι κάποιος παίκτη, συγκεκριμένα η Βρυσίδα Ανδριώτου, θα αποχωρούσε οικειοθελώς από τις πρώτες μέρες του Survivor. Φυσικά το All Star είναι πολύ σκληρό. Η μπλε ομάδα το νιώθει πολύ έντονα στο πετσί της. Και θέλω να έρθω στον Σπύρο Μαρτίκα. Σπύρο, που ξέρουμε πολύ καλά την κατάσταση με σένα και τη Βρυσίδα. Θέλω να μου πεις αν μπήκανε κάποιες σκέψεις στο μυαλό σου όταν άκουσες το τέρι σου να αποχωρεί. Εύχομαι πρώτα απ' όλα να είναι καλά και να είναι ευτυχισμένη και να νιώθει απαλλαγμένη και ευχάριστα. Χαίρομαι που δεν έζησε τη χθεσινή, η Βρυσίδα δεν έζησε μαζί με τους μπλε τη χθεσινή ήττα των μπλε. Από την άλλη συμβαίνει κάτι μοναδικό. Πώς γίνεται η ομάδα των μπλε. Νιώθω ότι έχει την εντύπωση, ότι έχουν την εντύπωση κάποιοι παίκτες να στέκονται στο απειρόβλητο και αυτό να υποστηρίζεται και τουλάχιστον από τη μισή ομάδα. Πώς γίνεται να ψηφίζεται μέχρι τώρα ο καλύτερος στους παίκτες που είναι ο Τάκης, που παραλίγο για ένα ψήφο θα ήταν και εκείνος υποψήφιος απόψε, ο καλύτερος παίκτης ο Τάκης με 5 ψήφους από την ομάδα να ψηφίζεται από τη μισή ομάδα, που δεν ξέρω πώς έχει χωριστεί η ομάδα, όταν λένε ότι είναι άψογη η συμβίωσή τους και κάποιοι παίκτες που έχουν φέρει με το ζόρι μια νίκη και αυτό αποτύχει θα έλεγα, ήταν όλοι παρόντες στον αγώνα αυτόν, να μην βλέπουν ούτε ένα ψήφο ας πούμε. Και από την άλλη να φτάνουμε σε ένα σημείο να λιμοκτονούμε, εμείς να στεναχωριόμαστε, να συμπάσχουμε. Μου είναι τρομερά πρωτόγνωρο ως έμπειρος παίκτης πολύ πρόσφατα από 6 μήνες του ίδιου παιχνιδιού, μου είναι τρομερά περίεργο να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Για την κοπέλα σου που έφυγε, σε ρώτησε. Τι σχέση έχει η ομάδα? Εμείς έχουμε πληρώσει τους άλλους να μην μας ψηφίζουν. Αυτό έχουμε κάνει. Όλοι. Παιδιά, να έρθω στον Τάκη που άκουσε το όνομά του. Τάκη, άκουσε τύπο Σπύρο. Για μία ψήφο θα ήσουν και εσύ υποψήφιο. Μαζί με τον Ασημακόπουλο. Κοίταξε να δει κάτι, Γιώργο. Η ομάδα μας όντως είναι όλοι ενωμένοι. Πρώτη φορά ακούω τον Σπύρο να μιλάει τόσο καλά για μένα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι θέμα δικαίου, Τάκη. Ναι, εντάξει. Είναι θέμα δικαίου. Ευχαριστώ πολύ. Απλά θέλω να πω σε όλους εδώ ότι η ομάδα μας είναι ενωμένη. Τώρα κάποιοι αποφασίσαν να ψηφίσουν εμένα. Απλά θέλω να πω ότι είναι σεβαστή απόφαση. Δεν μπορώ εγώ να πω σε κάποιον γιατί με ψήφισες ή... Απλά θέλω να σκεφτόμαστε λίγο αγωνιστικά. Αλλά το ξαναλέω αυτό. Είναι κάθε επιθυμία κάποιου ανθρώπου να θέλει να ψηφίσει ή να μην ψηφίσει κάποιον άλλον είναι σεβαστό. Okay. Να έρθω στον Κωνσταντίνο Βασάλο που τον είδα αντέδραση στα λόγια του Σπύρου. Κωνσταντίνε. Δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι του Σπύρου τώρα να μας ανακατέψει, να μας πει για ποιο λόγο δεν ψηφίσαμε τον Τάκη, για ποιο λόγο ψήφιστηκε ο Κώστας κτλ. Πιστεύεις ότι είναι ένα παιχνίδι για να σας αναστατώσει? Για να μας ανακατέψει. Αυτά που συμβαίνουν, λέμε. Ο Σπύρος καλό θα είναι να ασχοληθεί με την ομάδα του, με την κοπέλα του που αποχώρησε και εμάς να μας αφήσει. Αυτό δεν ρώτησες. Δηλαδή τώρα να πούμε σε αντιπαράθεση με την αντίπαλη ομάδα, για ποιο λόγο ψήφισα εγώ τον Τάκη ή γιατί ψήφισε η Δαλάκα την Ασημίνα, παράδειγμα, τυχαία παραδείγματα δίνω. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Ο καθένας ασχοληθεί με την ομάδα του, το τι κάνουμε εμείς είναι δικό μας θέμα. Βλέπουμε μία σύμπνοια όλοι εδώ πέρα, είμαστε πάρα πολύ καλά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα ότι ο καθένας έχει το δικό του προσωπικό κριτήριο για να ψηφίσει κάποιον μέσα στην κάλπη. Από τη μία μου απαγορεύεται να ασχοληθώ με το τι συμβαίνει στην απέναντι ομάδα. Θα σε δω, από θα την άλλη όμως σκέφτομαι πολύ ωραία και λέω ότι η Βρυσίδα τους έβγαλε από τη δύσκολη θέση μας και τους πρότεινε η ίδια. Ψηφίστε με μένα γιατί δεν αντέχω να φύγω. Παρ' όλα αυτά η ίδια αποχώρησε και ο θελός. Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνει την ψηφοφορία και βλέπουμε 5 ψήφους στον πιο δυνατό τους παίκτη. Ποιος το έβγαλε αυτό το συμπέρασμα ότι είναι ο πιο δυνατός παίκτης? Οι υπόλοιποι τι είμαστε εδώ πέρα, δύναμη? Ο Τάκης έχει φέρει τις περισσότερες νίκες μέχρι νίκες τώρα. Πάντως, να δώσουμε ένα μπράβο στον Σπύρο που κρατάει τα στατιστικά όλων μας εδώ πέρα. Και ποιος είναι αδύναμος παίκτης κατά τη γνώμη σου? Η πρώτη εβδομάδα παίρνει το συμπέρασμα ο Σπύρος εδώ. Ποιος είναι ο αδύναμος παίκτης που έχει στο μυαλό σου? Ποιος είναι ο αδύναμος παίκτης που θα έπρεπε να ψηφιστεί? Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει φέρει μία νίκη. Μπράβο. Ωραία. Εσύ έχεις φέρει νίκες, Γιώργο μου, περισσότερες από τον Κωνσταντίνο Βασάλο και είσαι υποψήφιος. Άρα έπρεπε να ψηφίσουμε τον Βασάλο. Δεν καταλαβαίνω από τη στιγμή που είμαστε σε ένα συμβούλιο αποχώρησης με 3 υποψηφίους, ασχολούμαστε με το προηγούμενο συμβούλιο και έχει να κάνει με έναν υποψήφιο προς αποχώρηση που δεν τέθηκε τελικά. Δεν είναι. Και μιλάμε ευτυχώς. Για τον Τάκη. Ευτυχώς. Είσαι αλλού. Όταν θα γίνει η ένωση με αυτό, μα είπε να φύγω παντού. Είσαι αλλού, έφυγε η Βρυσίδα. Μπορεί να είχαμε κάνει και εμεί τα σχέδιά μα και να ξέραμε ότι δεν θα φύγει. Ασχολείσαι με κάτι που είναι σχεδιασμένο. Πριν. Έχουμε και εμεί τα σχέδιά μα. Έχω κάνει κλικ, εγώ έχω κονέ εδώ πέρα, μην ψήφισε κανένα. Δηλαδή φαίνεται πόσο εσκεμμένο είναι αυτό που συμβαίνει. Όχι, το πιο απλό, μπορεί να το είχαμε συζητήσει και αν ξέρουμε πώ θα έχουν ψήφισε. Εγώ ξέρω, θα σου έλεγα. Είμαστε τόσο ομάδα. Κάνει την ερώτηση αυτή, έχει την απάντηση. Την έχει την απάντηση. Βέβαια. Για πες την. Ότι ακούστε. Το Survivor είναι ένα πολύ σκληρό παιχνίδι. Φιλίες, ομάδες, παρές, ας τις έχουμε για το σπίτι μας όταν επιστρέψουμε με το καλό. Εδώ πρέπει να επιβιώσουμε να φάμε. Εσείς όμως θα πρέπει να κάνετε κι εσείς κάτι σωστό, έξυπνο για την ομάδα σας, να ανεβείτε αγωνιστικά, να μην δίνετε 5 ψήφους στον καλύτερο σας παίκτη, γιατί παραλίγο θα ήταν και εκείνος υποψήφιος σήμερα. Παραλίγο, για μία ψήφο μόνο. Παραλίγο. Είναι και η δεύτερη φορά που λες καλύτερος παίκτη. Δεν είμαστε παιδιά. Για ποιο λόγο παρεμβαίνει όταν τις περισσότερες νίκες. Γιατί δεν είναι. Παιδιά, το κατάφερε. Δεν είναι το θέμα μας αυτό. Σταματήστε, το κατάφερε ό,τι να κάνει. Το κατάφερε ο άνθρωπος. Τέλος, τελείωσε. Λοιπόν, μισό λεπτό, παιδιά, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σάκη, ήθελες να παρέμβεις και εσύ. Ναι, Γιώργο, θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας για να κάτσουμε να ασχοληθούμε με κάτι τέτοιο. Είναι μια ψηφοφορία η οποία πέρασε και για μένα πρέπει να μείνει στο παρελθόν. Όπως τα παιδιά μπήκαν μπροστά και είπαν στον Τάκη, τον παρακαλούν να μην ασχολείται με εμάς. Έτσι και εγώ παρακαλώ τον Μαρτίκα να μην ασχολείται με την πλειομάδα. Τα παιδιά έχουν να φάνε 6 μέρες, είναι ήδη 3 υποψήφια από εκείνους και ένας από εμάς. Και εμείς έχουμε πολύ άγχος να δούμε τι θα γίνει στο αποτέλεσμα σήμερα. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένταση, γιατί ήδη έχουν πιεστεί πολύ. Τα πρόσωπά τους έχουν πέσει κι άλλο. Και εμένα δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα. Σε παρακαλώ, Σπύρο, να μην το συνεχίσουμε. Μπράβο, Σάκη, επιτέλους. Περικλή, συμφωνείς με αυτά που λέει ο Σπύρος? Εγώ αυτά που είπε ο Σπύρος τα έχω σκεφτεί ήδη. Τα έχω πει ήδη ανοιχτά. Έχω πει την άποψή μου. Δεν πιστεύω ότι οι ομάδες δεν μπορεί να μιλήσει μία στην άλλη.
Εντάξει, σίγουρα, γι' αυτό είμαστε και εδώ. Ακριβώς. Γι' αυτό και μαζευόμαστε όλοι εδώ, για να ανταλλάξουμε. Περικλή. Παρακαλώ. Να αναλύουμε δηλαδή τους αντιπάλους. Όχι, για να ανταλλάξουμε. Okay. Καθίστε, βρε παιδιά. Είμαστε όλοι ενήλικες. Ναι, καταλαβαίνω και εγώ την κούρασή σας. Είμαστε όλοι ενήλικες. Είμαστε με τους απέναντι, ανταλλάσσουμε απόψεις, επικοινωνούμε. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί τους. Λοιπόν, αυτά. Μαργαλένα, να έρθω σε σένα. Είχαμε την αποχώρηση της Βρυσίδας και θέλω να μου πεις αν πέρασε από το μυαλό σου ότι μπορεί να αποχωρήσει και ο Σπύρος Μαρτίκας. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας στη μέση, θα μιλήσω για εμένα. Εάν ο Σάκης είχε ένα πρόβλημα υγείας με την οικογένειά του, χωρίς δεύτερη σκέψη, θα αποχωρούσα μαζί του για να τον στηρίξω και να είμαι μαζί του σε αυτή την περιπέτεια. Από εκεί πέρα δεν μπορώ να κρίνω το Σπύρο. Δεν ξέρω τι έχουν πει τα παιδιά. Λέω αυτό που θα έκανα εγώ. Εγώ θα έφευγα. Καρολίνα, εσύ περίμενες μήπως φύγει και ο Σπύρος? Αν περίμενα ότι θα μείνει, θα φύγει. Φάνηκε ότι δεν θα την ακολουθούσε. Και εμένα προσωπικά δεν μου άρεσε, γιατί από τη στιγμή που την αποκάλεσε και η γυναίκα του, που σημαίνει ότι είναι ο σημαντικότερος άνθρωπος που υπάρχει πάνω στη γη, αυτή τη στιγμή ο σημαντικότερος άνθρωπος που υπάρχει πάνω στη γη αντιμετωπίζει ένα πολύ μεγάλο σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ναι. Και εγώ θα έτρεχα. Ήταν όχι λίγο απλά το δικό σας θα σκεπτικό. Πήγαινα, θα έτρεχα. Να ρωτήσω και τον Σάκη. Σάκη, εσύ σε αντίστοιχη περίπτωση τι θα έκανες? Ό,τι είπε η Μαργαλένα. Υπάρχει θέμα υγείας, οπότε αν υπάρχει θέμα υγείας, εγώ θα ακολουθήσω. Αλλά κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός. Τα παιδιά έχουν μια σχέση που δεν μπορούν να είμαστε μέσα στο σπίτι τους και να ξέρουμε τι έχουν συζητήσει μεταξύ τους. Αν η Βρυσίδα του είχε ζητήσει ότι σε περίπτωση που αποχωρήσει θέλει να μείνει πίσω και να προσπαθήσει, όπως και του το είπε, νομίζω, το ανέφερε ο Σπύρος, ότι του είπε μείνε εδώ και προσπάθησε όσο μπορείς. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία. Νίκο, κάθε σχέση είναι διαφορετική. Η Βρυσίδα, φεύγοντας από εδώ, είπε στο Σπύρο: Σπύρο, μείνε και παίξε το παιχνίδι. Εγώ μένω εκεί. Από εκεί και πέρα, τώρα τη λέει αντίθετη ομάδα, μα θέλει να παίξει δεν με το μυαλό του Σπύρου. Δεν είπαμε ότι κρίνουμε την συμπεριφορά του ή Σπύρου. Κάτι άλλο, είπαμε δεν θα ξέρω. Εγώ αυτό λέω. Παίξε το παιχνίδι και μην αργήσει, του είπε. Άκουσα πολύ. Πίστεψε με, παρατηρώ όσο εδώ, δεν πάει. Εδώ ήταν. Πίστεψε με. Εδώ ήταν μην, που το είπε. Παίξε, μείνε στο παιχνίδι, παίξε και μην ξεφύγει το μυαλό σου. Μόνο ναι, μην είπε και αυτή την κουβέντα. Μην χάσει το μυαλό σου. Αυτές μην αργήσει. Και μην αργήσει. Εδώ, εδώ το είπε. Ναι. Μην αργήσει. Μην αργήσει να έρθεις. Και μην χάσει το μυαλό σου, παρακαλώ, στο παιχνίδι. Λογικά είναι καταγεγραμμένο. Τάκη. Εγώ πέρσι θα πω σε όλους, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Είχα την απώλεια του πατέρα μου. Όπως το θυμάσαι, δεν γύρισα. Έμεινα. Γιατί το ήθελα πολύ και το θέλω πάρα πολύ. Είναι το πόσο πάρα πολύ θέλει κάποιος κάτι στη ζωή του. Εγώ δεν θα κρίνω κανένα Σπύρο, καμία Βρυσίδα, κανέναν άλλον εδώ πέρα. Αν θα παίρνει απόφαση να φύγει, αν θα μείνει, είναι καθαρά προσωπικό. Αν με ρωτήσει όμως τώρα αντικειμενικά, αν ήμουν κάπου με τη γυναίκα μου, θα την ακολουθούσα σίγουρα. Αλλά είναι πολύ προσωπικό αυτό το θέμα, γιατί σου ξαναλέω ότι θέλει κάποιος μέσα του. Σίγουρα. Κωνσταντίνε, εσύ, η γνώμη σου. Σίγουρα, άμα ο άνθρωπός σου έχει θέμα και πρέπει και στο ζητάει κιόλας ότι έλα μαζί μου, πάμε γιατί έχω θέμα, θα την ακολουθούσε, εννοείται πώς. Κώστα, εσύ. Γιώργο, εγώ έχω καιρό να έχω γυναίκα, οπότε δεν ξέρω. Πέτυχα τον αδύναμο Γκρίκο. Για παντριά είναι, για παντριά είναι ο πειρατής, για παντριά. Ψάχνω νύφη, Γιώργο. Όπα οι δηλώσεις. Λοιπόν, ανοίγουν οι γραμμές αυτή τη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Αναγνωστόπουλο. Αν είστε νύφη. Κοιτάξτε, το δίνουμε έτσι. Το δίνουμε, πριν χάσει κι άλλα κιλά. Με κουφέτο. Ακριβώς. Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα μας. Ωραίες είναι και αυτές οι νότητες, έτσι λίγο να ξεφεύγει το κεφάλι μας. Κώστα, ξέρω ότι είσαι ευαίσθητος άνθρωπος. Έχεις πολλές ευαισθησίες. Πώς βλέπεις την κίνηση του Σπύρου να παραμείνει στο παιχνίδι? Δεν μπορώ να κρίνω τον Σπύρο. Δεν ξέρω τι έχουν μεταξύ τους. Ούτε και θα πω εγώ εύκολα θα πήγαινα, δεν θα πήγαινα. Καθόμουν και το σκεφτόμουν αρκετές ώρες κι εγώ. Γιατί νομίζω δεν είναι και πολύ καιρό τα παιδιά μαζί. Είναι από το παιχνίδι, είναι φρέσκο. Θα πήγαινα με τη γυναίκα μου. Σπύρο, να έρθω και σε εσένα, αν θες να απαντήσεις. Γιώργο, πολύ ωραία ακούγονται όλα αυτά και εγώ πραγματικά το σκέφτηκα πολλές φορές και ήμουν σε μεγάλο δίλημα να φύγω μαζί της. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα.
Δεν υπάρχει κάποιο επικίνδυνο σημείο σε σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο θα με ανάγκαζε και εμένα να αποχωρήσω και να τη στηρίξω, σαφώς. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι όλα καλά. Απλά η μητέρα της πήγε στο νοσοκομείο, αλλά πάλι είναι όλα καλά. Οπότε ας μην βιαζόμαστε να κρίνουμε το Σπύρο που δεν έφυγε με τη βρυσίδα. Δεύτερο θέμα. Για ένα πρόβλημα υγείας το οποίο θα επανέλθει. Και δεν κάτι σοβαρό. Γιώργο, απλά δεν κρίναμε το Σπύρο κάποιοι. Είπαμε αυτό είπα πριν, το έχουμε πει τρεις φορές ήδη Σπύρο, και ξανά απλά, και ξανά. Απλά να μιλες και... πράγματα που δεν είπαμε. Δεν σου είπανε... Δεν κρίναμε εσένα. Όλοι είπαμε εδώ ότι δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε. Όχι, δεν έφυγες. Όχι, όχι. Μας ρώτησε τι θα κάναμε. Και το επισημάναμε τρεις φορές ότι δεν κρίνουμε. Για να άκουσες, είπαμε δεν κρίνουμε το Σπύρο. Ξεκινήσαμε νομίζω, από αυτό. Νομίζω ότι. Απλά μιλες άλλα πράγματα και βάζεις άλλα λόγια. Όχι, εδώ ήμασταν όλοι, ακούσαμε. Ναι. Μη βάζεις λόγια που δεν είπαμε. Προσπαθεί να μιλήσει. Τελειώνει εδώ. Μου, εδώ είμαστε. Όλοι μαζί ακούσαμε όλοι τι υπόθηκε. Μα τι είπαν αυτό. Νομίζω να το. Από την άλλη, νομίζω ότι με την αποχώρηση της βρυσίδας εκμυστηρεύτηκα σε όλους ότι ο λόγος που έχω έρθει εδώ είναι κάποιες δεσμεύσεις και υποσχέσεις σε πάρα πολύ κόσμο που δεν μπορώ να απογοητεύσω αυτόν τον κόσμο. Από τη στιγμή λοιπόν που είχα αυτό το δίλημα και έχουν δίκιο τα παιδιά και εμένα μου πέρασε από το μυαλό να αποχωρήσω κι εγώ. Υπάρχουν όμως τέτοιες δεσμεύσεις και ο ρόλος μου και ο σκοπός που έχω έρθει εδώ είναι τόσο ιερός που δεν θα με άφηνε να αποχωρήσω γιατί ξέρω τη βρυσίδα και θα με στηρίξει και θα είναι δίπλα μου. Και θα τρέξω να τη βρω μόλις επιστρέψω.